Ακόμη πιο δύσκολη από ό,τι ήταν αρχικά έχει γίνει η ζωή του ιατρονοσηλευτικού προσωπικού των νοσοκομείων, καθώς έχουν πλέον να αντιμετωπίσουν εκτός από τις δύσκολες συνθήκες εργασίας και τον πονοκέφαλο της νόσησης από κορονοϊό. Η επιστροφή στην εργασία ορίζεται σύμφωνα με το πρωτόκολλο στις 5 ημέρες για όσους νοσήσουν, ωστόσο ακόμα και αν εξακολουθούν να έχουν ύποπτα συμπτώματα. Μας έχει καταγγελθεί στο σωματείο μας ότι έχουν επιστρέψει εργαζόμενοι με ήπια συμπτώματα στη δουλειά τους και αυτό συμβαίνει γιατί υπάρχει έλλειψη προσωπικού. Με βάση τα πρωτόκολλα είναι υποχρεωμένοι να επιστρέψουν, ανεξάρτητα αν υπάρχουν ακόμα συμπτώματα ήπια ή μη. Αυτό είναι η παράνοια, αν θέλετε, του συστήματος υγείας. Σε πολύ μικρό διάστημα και μέσα στις γιορτές έχουν αρκετοί υγειονομικοί, είτε νοσηλευτικό προσωπικό είτε ιατρικό, έχουν νοσήσει. Αλλά επειδή περισσότεροι είμαστε όλοι εμβολιασμένοι, η παραμονή στο σπίτι των περισσότερων είναι επειδή δεν έχουν κάποια συμπτώματα. Είναι 5 μέρες και επιστρέφουν. Σύμφωνα μάλιστα με το Σωματείο Εργαζομένων του ΠΑΓΝΗ, όταν εξακολουθούν να υπάρχουν συμπτώματα μετά την επιστροφή από την καραντίνα, προκύπτει κίνδυνος για το προσωπικό και τους ασθενείς και θα έπρεπε να γίνεται μοριακό τεστ στον εργαζόμενο, ώστε να επιστρέφει με ασφάλεια στο νοσηλευτικό ίδρυμα. Ακόμα και εργαζόμενοι με ήπια συμπτώματα που ζητάνε να κάνουν το PCR τεστ, δεν γίνεται λόγω του μεγάλου φόρτου εργασίας στα επίγοντα περιστατικά του νοσοκομείου μας και όλων των νοσοκομείων. Ενώ σύμφωνα με το σωματείο, αντίθετη είναι η εικόνα στο Βενιζέλιο σε σχέση με τα μοριακά τεστ. Αυτό είχε ζητηθεί για να μην ταλαιπωρούνται οι συνάδελφοι και γίνεται σε χώρο του νοσοκομείου. Και αυτό συμβαίνει και όταν επιστρέφουν και από τις άδειες. Ακόμη σύμφωνα με τις επίσημες οδηγίες, το εμβολιασμένο ιατρονοσηλευτικό προσωπικό που έχει έρθει σε επαφή με επιβεβαιωμένο κρούσμα συνεχίζει κανονικά την εργασία του με τη διενέργεια υποχρεωτικού τεστ. Μόνο όσοι δεν έχουν κάνει τις ενισχυτικές δόσεις ή είναι ανεμβολίαστοι παραμένουν για 5 ημέρες στο σπίτι.